Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν επηρεάζει άμεσα την κατάσταση ασφαλείας στη Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ρωσικό ΤΑΣ. Τόνισε ότι οι μαχητές από το Αφγανιστάν δεν πρέπει να επιτρέπονται στη Ρωσία υπό το πρόσχημα των προσφύγων. Ο Πούτιν επέκρινε την ιδέα ορισμένων δυτικών χωρών να στείλουν πρόσφυγες από το Αφγανιστάν σε γειτονικές χώρες της Κεντρικής Ασίας, καθώς οι βίζες τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη βρίσκονται υπό εξέταση. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τουλάχιστον κάτι που ήταν στη δεκαετία του 90 και στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν είχαμε πραγματικά εχθροπραξίες στο Βόρειο Κάφκασο, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτές οι φρίκες που βλέπουμε τώρα στο έδαφος του Αφγανιστάν, αυτές οι φρίκες ήταν μαζί μας. Όλα αυτά δεν ήταν πολύ καιρό πριν. Νωρίτερα, ο Πούτιν είπε ότι οι ηγέτες των κρατών μελών του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας, CSTO, θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη στις 23 Αυγούστου για να συζητήσουν την κατάσταση με την αλλαγή εξουσίας στο Αφγανιστάν. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ντομίνικ Ραμπ, με τη σειρά του ζήτησε συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Στις 15 Αυγούστου, οι Ταλιμπάν, οργάνωση που απαγορεύτηκε στη Ρωσία, ανακοίνωσαν την καθιέρωση ελέγχου σε ολόκληρο το έδαφος του Αφγανιστάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.